Βλέπω συχνά συνεργάτε μου που βιάζονται να ενθουσιαστούν ή ακόμα χειρότερα βιάζονται να απογοητευτούν από ένα αποτέλεσμα που έχουν. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλου, καλώ ήρθατε. Για να σα στηθώ, είμαι ο Θορή Αραμπατζή, είμαι δημιουργό του blog network-marketing.gr και του προγράμματο δικτυωτή του μέλλοντο στο futurepro.gr. Και αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι να παρέχω συμβουλευτική για επαγγελματίε, επιχειρηματίε, δικτυωτέ, πολιτέ, ασφαλιστέ, μεσίτε, ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν με απλό τρόπο. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τις σωστές και τις εσφαλμένες προσδοκίες στη δουλειά μας και για το πώς το να έχετε εσφαλμένες προσδοκίες μπορεί να αποβεί καταστροφικό για την επιχείρησή σας. Στο προηγούμενο μάθημα, στο τρίτο Facebook Live, είδαμε ποια είναι η δουλειά μας. Είδαμε ποιε δραστηριότητε δηλαδή συνθέτουν το χτίσιμο τη επιχείρησή μα. Αν δεν προλάβατε να δείτε την προηγούμενη εκπαίδευση, μπορείτε να μπείτε στο networkpavlamarketing.gr κάθετο live 3. Networkpavlamarketing.gr κάθετο live 3. l i v e 3. Λοιπόν, είχαμε πει εκεί ότι στη δουλειά μα κάνουμε δύο βασικά πράγματα. Βοηθάμε ανθρώπου με τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε μα και βοηθάμε ανθρώπου με την επιχειρηματική μα ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα δηλαδή με το πρόγραμμα που έχουμε να προτείνουμε και ότι κάθε ένα από αυτά τα δύο πράγματα έχει, έχει πέντε επιμέρους βήματα για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Είναι η ανέβριση υποψηφίων, είναι η πρόσκληση, η παρουσίαση, το κλείσιμο και η εκπαίδευση. Και ότι το κάθε ένα από αυτά τα βήματα ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται και πώς μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Οπότε, αν υπάρχει οποιαδήποτε σύγχυση μέσα σας Οποιοδήποτε μπέρδεμα το οποίο αυτό μπορεί να σα κάνει να σταματάτε, να μπλοκάρετε και να μην μπαίνετε στη δράση, τι χρειάζεται να κάνετε. Χρειάζεται να δείτε ποια είναι αυτά τα δύο βήματα, να γίνετε ξεκάθαροι στα πέντε επιμέρου βήματα και να μην τα παραθύσετε πιστεύοντα ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Ζητήστε βοήθεια. Επικοινωνήστε με τον αναδοχό σα ή με τον προπονητή που έχετε στη γραμμή αναδοχή σα και ζητήστε του να σα βοηθήσει. Να σα δείξει πού μπορείτε να μάθετε το κάθε ένα από όλα αυτά. Ή Στη χειρότερη, αν ε, νομίζετε ότι δεν μπορείτε να βρείτε την υποστήριξη που χρειάζεται εκεί ή θέλετε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, καλύτερο, όχι, καλύτερο, συγγνώμη, κάτι διαφορετικό ζητήστε να δουλέψετε μαζί μου. Αλλά αναλάβετε την ευθύνη για αυτό και κάντε το. Γεια σου, Εύη. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα, όπως αν δεν παρακολουθήσετε την εκπαίδευση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματικά αξίζει να αφιερώσετε το χρόνο για να τη δείτε. Μπορείτε να μπείτε στο network-marketing.gr κάθετος live 3. Σταυρός ευχαριστώ που έγραψε το link networkpavlamarketing.gr κάθετος live 3 και θα πρότεινα το εξή. δείτε την εκπαίδευση αυτή κάθε μέρα για τουλάχιστον μία εβδομάδα δείτε την κάθε μέρα για τις επόμενες 7 ημέρες λοιπόν σήμερα θα δούμε τι προσδοκίες χρειάζεται να έχουμε για όλα αυτά δηλαδή βλέπω συχνά συνεργάτες μου που βιάζονται να ενθουσιαστούν ή ακόμα χειρότερα βιάζονται να απογοητευτούν από ένα αποτέλεσμα που έχουν ένα πολύ πετυχημένο συνεργάτη στην εταιρεία που συνεργάζομαι μα είχε πει σε μια συνάντηση ηγεσία σε ένα προηγούμενο συνέδριο που κάναμε ότι πριν ενθουσιαστεί ή πριν απογοητευτεί για κάτι, έλα σε μένα για να σου πω αν αξίζει να ενθουσιαστεί ή να απογοητευτεί. Ωραία, να το επαναλάβω. Ωραία. Πριν ενθουσιαστεί ή πριν απογοητευτεί για κάτι, έλα σε μένα να σου πω αν είναι κάτι το οποίο αξίζει, για το οποίο αξίζει να ενθουσιαστεί ή να απογοητευτεί. Σίγουρα διάξει, δεν λέω ότι είναι κακό να ενθουσιάζεστε για ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά κάποιε φορέ, αν περιμένετε περισσότερα πράγματα από του ανθρώπου, βασισμένοι στα λόγια του και όχι στι πράξει του, τότε μπορεί να γυρίσει ο ενθουσιασμό σε βάρο σα και να γίνει απογοήτευση. Και να εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ. Για παράδειγμα, μιλάμε με έναν υποψήφιο, για παράδειγμα, παίρνουμε τηλέφωνο σε κάποιον από τη λίστα μα και του ζητάμε να μα αφιερώσει μία ώρα για να του δείξουμε τη δουλειά μα και ο συνομιλητή μα δέχεται ότι ναι, θα έρθω να δω τη, δουλειά. Και εμεί ενθουσιαζόμαστε. Σκεφτόμαστε τι προοπτικέ. Ωραία, αν το δει και ενδιαφερθεί και ξεκινήσει, ξέρει πάρα πολύ κόσμο και θα του μιλήσει και θα γράψει πάρα πολλά άτομα και θα κερδίσουμε όλοι πολλά χρήματα. Αν τελικά όμω αυτό το άτομο δεν έρθει καν στην παρουσίαση, τότε όλο αυτό το σενάριο που κάναμε στο μυαλό μα μπορεί να γυρίσει boomerang και να μα κάνει να απογοητευτούμε. Τώρα, μην, παρε... μην παρεξηγήσετε έτσι, δεν λέω να μην έχετε θετικέ προσδοκίε από του ανθρώπου. Εννοείται ότι Έχω θετικέ προσδοκίε από του ανθρώπου. Αλλά για μένα είναι προτιμότερο να έχω τι σωστέ προσδοκίε. Δηλαδή, θα εξηγήσω ακριβώ τι εννοώ. Δηλαδή, προσκάλεσα κάποιον να έρθει σε μία παρουσίαση και μου είπε ότι θα έρθει. Τέλεια. Έχω έναν υποψήφιο καλεσμένο. Δεν έχω έναν καλεσμένο. Έχω έναν υποψήφιο καλεσμένο. Γιατί από την εμπειρία μου έχω δει ότι από αυτού που λένε ότι θα έρθουν σε μία παρουσίαση, δεν έρχονται όλοι. Ωραία, δεν ξέρω αν σε έχει τύχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να καλέσετε ένα άτομο κάπου σε μια παρουσίαση να σα σας έχει πει ότι θα έρθει και τελικά να μην ήρθε. Γράψτε μου αν θέλετε, να σε έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Καλησπέρα, Δήμητρα, στο Βόλο. Οπότε, ναι, συμβαίνει να μην έρθουν όλοι. Κάποιοι λοιπόν λένε αρχικά ότι θα έρθουν, αλλά τελικά δεν έρχονται. Λένε ότι θα δουν ένα βίντεο και τελικά δεν θα το βλέπουν. Λένε ότι θα μπουν στο webinar και δεν μπαίνουν. Οπότε, γνωρίζοντα το αυτό, έχω τι σωστέ προσδοκίε και λέω τέλεια, έχω έναν υποψήφιο καλεσμένο. Όταν έρθει τελικά στο ραντεβού ή στο meeting και του κάνω μια παρουσίαση ή δει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, τότε ο υποψήφιο αυτό μετατράπηκε σε κάποιον που έχει δει μια παρουσίαση. Μάλιστα, ωραία. Και η Σταυρούλα και ο Σάκη λένε ότι του έχει συμβεί πολλέ φορέ. Καλησπέρα Σάκη και καλησπέρα Ιάκωβε στη Λευκοσία. Οπότε, όταν τελικά έρθει στην παρουσίαση και δει την παρουσίαση, κρατήσει και αθήσει, δηλαδή μέχρι το τέλο ή δει όλο το βίντεο ή δει όλο το webinar, τότε μετατράπηκε σε κάποιον που έχει δει μια παρουσίαση. Από αυτού που βλέπουν την παρουσίαση, μάλιστα, ένα ποσοστό δεν του βρίσκουμε καν για να κάνουμε το κλείσιμο. <laughs> Θυμάμαι παλιότερα που δούλευα πολύ με ξενοδοχεία και πήγαινα σε ξενοδοχεία και κάνουμε παρουσιάσει. Τι συνέβαινε, καλούσα κάποιον σε ένα ξενοδοχείο, ερχόταν στην παρουσίαση, δηλαδή του έβλεπα ότι ήρθαν στην παρουσίαση, γιατί του χαιρετούσα πριν ξεκινήσει η παρουσίαση, και όταν τελειώνει η παρουσίαση και βγαίναμε έξω, δεν του έβρισκα. Έλεγα, Πού είναι ο τάδε, τον είδε στον τάδε. Όχι, μου λέει, Δεν τον είδα. Έχει φύγει. <laughs> Είχαν φύγει. Δηλαδή, είτε γιατί δεν του ενδιέφερε και ήθελαν να την κάνουν τρέχοντα, είτε γιατί είχε αργήσει η παρουσίαση να τελειώσει, για παράδειγμα, και δεν μπορούσε να καθίσουν άλλο. Όπω και να έχει πλέον, όταν είχα άτομα στι παρουσιάσει, ήξερα ότι μετά μπορεί και να μην του βρω καν. Ωραία, το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με άτομα που του έχω στείλει ένα κάποιο βίντεο ή του έβαζα να δουν ένα webinar ή ένα αυτοματοποιημένο webinar. Ήξερα ότι σε κάποιου που μπορεί να έβλεπαν την παρουσίαση, να έβλεπαν το βίντεο, μετά μπορεί να μην του έβρισκα. Άξι. Και αυτοί λοιπόν που έβλεπαν την παρουσίαση και όντω μιλούσαμε μετά, είτε θα ενδιαφερόντουσαν και θα ξεκινούσαν, είτε δεν θα ενδιαφερόντουσαν και θα τελειώνει εκεί η συζήτηση, είτε θα είχαν ερωτήσει, είτε θέλουν λίγο χρόνο να το σκεφτούν. Ωραία. Το ότι είχα τι σωστέ προσδοκίε με έκανε να είμαι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Συχνά λέω στι εκπαιδεύσει μου και σε συζητήσει μου ότι ο στόχο μου σε κάθε επικοινωνία είναι να έχω ένα θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι ο άλλο θα γραφτεί ή θα αγοράσει κάτι. Σημαίνει ότι τελειώνοντα τη συζήτησή μα, την επικοινωνία μα, θα έχει μια θετική αίσθηση από εμένα. Οπότε, όταν κάποιο δεν ενδιαφερόταν είτε στην πρόσκληση είτε στο κλείσιμο, αν δεν πίεζα, αν τον άφηνα να φύγει νωρί, τότε δεν είχε άσχημη αίσθηση για μένα. Ότι είμαι εξοργοποιητικό ή κάτι τέτοιο. Έτσι, αν κάποια στιγμή στο μέλλον επικοινωνούσαμε ξανά, θα ήταν τουλάχιστον δεκτικό να με ακούσει. ή αν ήταν έτοιμο στο μέλλον ο ίδιο μόνο του, θα μπορούσε από μόνο του να επικοινωνήσει μαζί μου και να μου πει: Θέλω να το ξαναδούμε. Άξι. Πριν μερικέ μέρε, ένα άνθρωπο με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί παλιότερα, σε κάτι άλλο, ε, μου έστειλε μήνυμα και επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει: Ενδιαφέρομαι να δω αυτό που κάνει. Ωραία. Και ξεκίνησε η συνεργασία μαζί μου. Και είμαι σίγουρο ότι θα, πάει, θα κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, και από αυτού που έκαναν λοιπόν τη διαδικασία κλεισίματο, κάποιοι τελικά ξεκινούσαν και κάποιοι όχι. Και ερχόταν η ώρα λοιπόν τελικά έτσι κάποιο να πει ναι, ναι, ξεκινάω. Αύριο, Δευτέρα ή όπου τέλο πάντων είναι, σου βάζω τα χρήματα, σου στέλνω τα χρήματα και ξεκινάμε κάνουμε την εγγραφή μου. Είδα λοιπόν ότι ακόμα και από αυτού που έχουν πει θα ξεκινήσουν και θα ξεκινήσουν ξέρω, αύριο ή θα ξεκινήσουν την Δευτέρα οτιδήποτε, Κάποιοι και από αυτούς δεν γράφονται. Οπότε, κάποιοι όντω γράφονται, κάποιοι το κάνουν πιο μετά από ό,τι είχαν πει και κάποιοι τελικά δεν γράφονται καθόλου. Okay. Όπως και να έχει όμω, ξέρω ότι και πάλι κάποιοι δεν θα ξεκινήσουν. Όντας όμως ανοιχτό και σε αυτό το ενδεχόμενο, όταν κάποιο τελικά δεν γραφόταν που είχε πει ότι θα γραφτεί, δεν απογοητεύομαι. Όταν κάποιο φυσικά γράφεται, χαίρομαι εννοείται. Και μετά, αφού κάποιο γραφτεί, Σημαίνει ότι έχω τον επόμενο ηγέτη μου. <laughs> Όχι βέβαια. Μακάρι, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώ. Σε όλου ε, που ξεκινάνε φυσικά, εγώ του φέρω σαν να είναι τα επόμενα διαμάντια μου. Εντάξει. Και του φέρω έτσι μέχρι να με αποδείξουν το αντίθετο. Αυτό είναι ο κανόνα μου δηλαδή. Φέρω με στον νέο συνεργάτη σαν να είναι ο επόμενο leader μου. Σαν να είναι ο επόμενο ηγέτη μου. Σαν να είναι το επόμενο διαμάντι μου. Μέχρι να με αποδείξει το αντίθετο. Δηλαδή αν ξεκινήσουμε και δεν το βρίσκω στο τηλέφωνο καν ή δεν με παίρνει τηλέφωνο ή δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε γιατί δεν απαντάει ή κάνει άλλα πράγματα κλπ. Τότε πώ θα γίνει το επόμενο διαμαντή τη ομάδα μου. Πώ θα δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια μεγάλη επιχείρηση, να συνεργαστούμε. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε στην εταιρεία που συνεργάζομαι τώρα, πριν 5,5 χρόνια περίπου, το 2014, είχα κάνει μία λίστα μόνο μου, είχα ξεκινήσει τι προσκλήσει μόνο μου και έπαιρνα τηλέφωνο τον ανάδοχό μου και του έλεγα μπορεί τότε, τότε και τότε να κάνουμε παρουσιάσει. Δεν χρειαζόταν να με πάρει τηλέφωνο, δεν χρειαζόταν να με σπρώξει να δουλέψω. Εντάξει, θα μου πείτε εσύ, βέβαια, θα δωρείτε ότι έχει ήδη 12 χρόνια εμπειρία. Ναι, είχα. Αλλά δεν ήταν λόγω αυτού, γιατί όταν ξεκίνησα τη δικτύωση στα 22 μου το 2002, τι έκανα. Χωρί να μου πει κανεί κάτι, πήρα το εγχείρημα τη εταιρεία που ήταν στο πακέτο εγγραφή, το άνοιξα, το διάβασα δύο-τρει φορέ, άρχισα να κάνω αυτά που έλεγε, έμαθα πράγματα για τα προϊόντα, Έμαθα πράγματα για το πώ επικοινωνούμε με ανθρώπου, έμπαινα τηλέφωνα, έστειλα μηνύματα, έκλεινα ραντεβού, έκανα παρουσιάσει και έκανα εγγραφέ και πελάτε μόνο μου, στα 22 μου. Όντα εσωστρεφή και με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία. Ουσιαστικά αυτό που δεν έκανα ήταν το ότι δεν τα περιέπλεγα. Απλά έκανα τη δουλειά. Οπότε, όπω και στα προηγούμενα, έτσι και εδώ, και στου συνεργάτε, σε άτομα που πλήρωσαν για να ξεκινήσουν. Δηλαδή, που ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ ώστε να πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν, πάλι υπάρχουν ποσοστά. Κάποιοι από αυτού θα χαθούν αμέσω. Δυστυχώ. Δεν έχει σημασία για αυτόν τον λόγο. Δεν αναλύουμε το λόγο εδώ πέρα. Βλέπουμε τα στατιστικά, βλέπουμε το τι να περιμένουμε, ποιε είναι οι σωστέ προσδοκίε. Αυτό συζητάμε, αυτό είναι το μάθημα σήμερα. Άξι. Άρα, λοιπόν, κάποιοι θα χαθούν. Αμέσω. Κάποιοι θα κάνουν λίγα πράγματα. Κάποιοι θα κάνουν λίγα περισσότερα. Και κάποιοι θα κάνουν κάτι σημαντικό. Οπότε. Γνωρίζοντα το αυτό, ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν απογοητεύουμε όταν κάποιο που περίμενε ότι θα κάνει δουλειά, θα κάνει πράγματα, τελικά δεν κάνει τίποτα ή δεν το βρίσκω πλέον καν στο τηλέφωνο. Και επίση έχει, έχει, τύχει περισσότερε φορέ από ό,τι μπορώ να μετρήσω ότι άτομα τα οποία δεν περίμεναν ότι θα κάνουν πολλά πράγματα, ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι έκαναν πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί? Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει κάτι που το βλέπει και λε, ξέρω εγώ από πρώτη ματιά, ότι αυτό το έχει ή αυτό οτιδήποτε. Καμία σχέση. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι εσωτερικό. Είναι το να έχει ο άλλο την επιμονή να συνεχίσει να, να μαθαίνει, να κάνει δράση ακόμα και όταν ε, δεν έχει αποτέλεσμα, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ίσω, δεν ξέρω. Οπότε τα άτομα τα οποία δεν περίμενα πολλέ φορέ να κάνουν κάτι ήταν αυτά τα οποία γινούσαν και δημιουργούσαν πολύ μεγάλη δράση. Εντάξει. Έτσι λοιπόν δεν απογοητευόμουν όταν κάποιο θα παρατούσε. Και να το διορθώσω, με ενοχλούσε και σε ένα βαθμό ακόμα και τώρα με ενοχλεί, με αγγίζει δηλαδή. σω περισσότερο από θέμα απορία όμω. Μα, μα γιατί, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο έφυγε, για ποιο λόγο τη σταμάτησε, για ποιο λόγο δεν έκανε δράση. Αλλά η απάντηση έρχεται αμέσω. Και η απάντηση είναι ότι κάποιοι θα το κάνουν και κάποιοι δεν θα το κάνουν. Επόμενο. Οπότε το πρώτο κομμάτι σχετικά με τι προσδοκίε έχει να κάνει με την κατανόηση των στατιστικών. Δηλαδή, στου πόσου που προσκαλώ θα έρθει ένα στην παρουσίαση. Στου πόσου που βλέπουν την παρουσίαση θα γραφτεί ένα ή θα αγοράσει ένα. Στου πόσους που θα γραφτούν θα αγοράσουν πώ θα κάνουν λίγα, πώ θα κάνουν λίγα περισσότερα και πώ θα γίνουν ηγέτε. Okay. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και με ανθρώπου που αγοράζουν προϊόντα από εσά. Δηλαδή, βλέπω πολλέ φορέ ανθρώπου οι οποίοι εμπορεύονται προϊόντα διατροφής, υγείας, ευεξίας, ελέγχου βάρου κτλ. Ότι απογοητεύονται και παίρνουν πολύ μεγάλο μέρο τη ευθύνη όταν κάποιο από του πελάτε του δεν έχει αποτέλεσμα με τα προϊόντα ή δεν χρησιμοποιεί τα προϊόντα. Αλλά δεν, δεν πρέπει να το βλέπετε έτσι, δεν υπερθένουν αυτέ τι προσδοκίε. Γιατί σκεφτείτε το εξή, έτσι. Πόσοι άνθρωποι γράφονται στο γυμναστήριο και δεν πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Άλλοι υπάρχουν άλλοι, πολλοί άνθρωποι που κάνουν ετήσια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο και δεν πηγαίνουν. Πηγαίνουν δύο-τρει φορέ, μια εβδομάδα, ξεργάτε δύο εβδομάδε και σταματάνε μετά. Φταίει το γυμναστήριο. Φταίει ο γυμναστή, φταίνει τα όργανα γυμναστική, φταίει το, το κτίριο, φταίει ο καιρό. Όχι, δεν, δεν εξετάζουμε αν φταίει κάποιο ή δεν φταίει. Εξετάζουμε ότι αυτά είναι τα στατιστικά. Okay. Οπότε μην παίρνετε πολύ μεγάλο μερίδιο τη ευθύνη ε, όταν κάποιο δεν κάνει κάτι. Οπότε λοιπόν το δεύτερο σχετικά με τι προσδοκίε είναι κάτι πιο απλό και έχει να κάνει με το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το ενδιαφέρον ή μη του άλλου. Αν ακούμε πραγματικά, τότε μπορούμε να διακρίνουμε ή τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε να διακρίνουμε αν κάποιο ενδιαφέρεται, αν κάποιο είναι απλά ευγενικό ή αν κάποιο δεν ενδιαφέρεται. Αν λοιπόν μάθουμε να ακούμε πραγματικά, τότε θα μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποιο ενδιαφέρεται ή αν κάποιο απλά είναι ευγενικό ή αν κάποιο δεν ενδιαφέρεται. Και γιατί πολλέ φορέ μπερδεύουμε την ευγένεια με τη συμφωνία. Κάποιο είναι ευγενικό, δηλαδή δεν μα λέει κατάμουτρα, όχι, φύγει από εδώ, παράτα με η ευκαιρία σου, και επειδή δεν είναι έτσι απότομο, εμεί νομίζουμε ότι ενδιαφέρεται. Αν όμω ακούσουμε προσεκτικά αυτά που λέει, κάποιε φορέ θα δούμε ότι είναι ένα άτομο που απλά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Οπότε μη συνδέετε την ευγένεια και τη συγκατάβαση με το ενδιαφέρον και τη συμφωνία. Αυτό θέλω να το ξαναπώ. Αν θέλετε, σημειώστε το. Μη συγχαίρετε την ευγένεια και τη συγκατάβαση με το ενδιαφέρον και τη συμφωνία. Ένα άλλο κανόνα μου σχετικά με αυτού που δεν ενδιαφέρονται είναι να του αφήνουν να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επίση, αν διακρίνω ένα δισταγμό, δεν τον παραμερίζω, δεν τον βάζω στην άκρη, πάντα, αλλά το βγάζω μπροστά. Ειδικά στην πρόσκληση. Δηλαδή, αν ας πούμε, προσκαλέσω κάποιον να έρθει κάπου ή να, μπει, να δει ένα webinar ή οτιδήποτε και διακρίνω ένα δισταγμό, δεν το, το λέω. Λέω, ε, δηλαδή, μπορώ να προσκαλέσω κάποιον να του πω: Α Δευτέρα έχω μία ενημέρωση το βράδυ στη, με, μέσω ίντερνετ. Αν σου στείλω οδηγίε, θα μπορέσει να μπει. Και μου λέει, ε, 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 Ναι, 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 στείλε μου, θα μπω. Λοιπόν, και εγώ διακρίνω ένα δισταγμό. Θα του πω, ξέρει τι, διακρίνω ένα δισταγμό στη φωνή σου. Έχει κάτι άλλο κανονισμένο για εκείνη την ώρα. Δεν θα αφήνω δηλαδή έτσι. Αν μου πει, Ναι, έχω κανονισμένο, θα του πω, Οκ. Okay. Οπότε θα το αφήσουμε για τώρα. Αν ξανακίνει κάτι, αν ξαναπροκύψει κάποια ενημέρωση, θα σε ενημερώσω. Και αν μου πει, ε, Όχι, δεν έχω κάτι κανονισμένο, απλά ε, το σκέφτομαι ε, να δω, ξέρω εγώ, μήπω κανονίσω κάτι. Του λέω, κοιτάξτε, αν δεν έχει κάτι κανονισμένο, μην κανονίσει κάτι άλλο, κανόνισε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση. Θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, στην οποία θα μπορέσει να πάρει όλε τι πληροφορίε που χρειάζεσαι για το τι ακριβώ κάνουμε και το πώ αυτέ τι πληροφορίε μπορούν να σε βοηθήσουν να δημιουργήσει το εισόδημα που θέλει. Οπότε, αν δεν έχει κάτι κανονισμένο, μην κανονίσει κάτι άλλο. Κανόνισε να είσαι εκεί. Okay. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν δω ένα δισταγμό, τον αναφέρω το δισταγμό, τον αφήνω έτσι. Επίση, κάτι άλλο που διδάσκω είναι το να λέμε πρώτοι όχι. Όταν βλέπω κάποια αντίσταση, συχνά λέω πρώτο όχι. Δηλαδή, παίρνω τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα για να προσκαλέσω κάποιον για την επιχειρηματική μου ευκαιρία. Αν εκεί αρχίζει να βγάζει ερνητισμό, κλπ. του τύπου Α, τι είναι αυτά και τα ξέρω εγώ αυτά και πήγε έμπλεξη με πυραμίδε και διάφορα άλλα τέτοια. Εντάξει, εμένα δεν μου τα λένε αυτά τόσο συχνά. Βασικά, σπάνια μου τα λένε. Δεν θυμάμαι, τα τελευταία φορά που μου είπε κάποιο κάτι τέτοιο. Αλλά αν σα πούν κάτι τέτοιο, εντάξει, έναν αναρριτισμό δηλαδή, τότε μπορώ να του πω το εξή. Ξέρει κάτι, μάλλον έκανα λάθο που σε πειρά. Μάλλον δεν είναι για σένα. Τουλάχιστον όχι τώρα. Έχω ένα άλλο τηλεφώνημα, πρέπει να σε αφήσω. Τα λέμε, γεια. Και το κάνω αυτό χωρί να δείξω κάποια ενόχληση. Γιατί όντω δεν ενοχλούμε, έτσι. Απλά λέω πρώτο όχι. Και λέω πρώτο αντίο. Άρα το δεύτερο έχει να κάνει με το να μπορώ να διαχωρίσω πότε κάποιο ενδιαφέρεται ή πότε κάποιο είναι απλά ευγενικό και να μην μπερδεύω την ευγένεια με το ενδιαφέρον. Και το να μάθω να λέω πρώτο όχι, όταν έχω απέναντί μου έναν πολύ αρνητικό, έχω έναν αυτού που του ονομάζω εμετικού. Δηλαδή, ό,τι και να του πει, του κάνει μια πρόταση για να ε, βελτιώσουν τα οικονομικά του και σου λέει Ε, δα, αυτό έτσι. Αυτή η εμετική λοιπόν. Αν συναντήσω έναν αιμετικό, λέω πρώτο όχι. Δεν είμαι εδώ για να αλλάξω γνώμη σε κάποιον αρνητικό. Πείτε μου, σα έχει τύχει ποτέ να μιλάτε με κάποιον που δεν ήταν αρνητικό έτσι. Και επειδή ήταν ευγενικό, θεωρούσατε ότι ενδιαφέρεται μέχρι που τελικά συνειδητοποιήσατε ότι δεν είχε κανένα ενδιαφέρον Γιατί ότι απλά ήταν ευγενικό. Σα έχει πει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα τώρα να δούμε έτσι λίγο μερικά νούμερα, κάποια στατιστικά δηλαδή, για το τι να περιμένετε από τι επαφέ σα. Δηλαδή να δούμε σε πόσου μιλάω, πόσοι από αυτού που μιλάω θα, δεχτώ, θα δεχτούν να δουν μια παρουσίαση, πόσοι τελικά θα δουν την παρουσίαση, πόσοι από αυτού θα δουν την παρουσίαση θα γραφτούν και πόσοι από αυτού θα γραφτούν θα κάνουν κάτι. Οπότε, αν θέλετε, σημειώστε τα νούμερα είναι τα εξή. Για κάθε 10 άτομα που μιλάω, οι 4 με 5 θα δέχονται να δουν την παρουσίασή μου. Αν στα 10 άτομα που μιλάω δεν είναι 4 με 5 που δέχονται να δουν την παρουσίαση, τότε χρειάζεται να βελτιώσω τι δεξιότητέ μου. Ωραία. Διαβάστε, μελετήστε την εκπαίδευση τη Ακαταμάχητη Πρόσκληση. Είναι 5 ώρε εκπαίδευση για το πώ να κάνουμε αποτελεσματικά πρόσκληση. Από τι δεξιότητε επικοινωνία μέχρι τη φόρμουλα πρόσκληση μέχρι τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων. Με ακούτε να κάνουν τηλεφωνήματα σε πραγματικού υποψηφίου. Είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Αν ακούσετε την εκπαίδευση τη Ακαταμάχητη Πρόσκληση και εφαρμόσετε τα πάντα σχετικά με αυτή την εκπαίδευση, ουσιαστικά είναι δύσκολο 4 στου 5 να μην σα λένε ότι θέλουν να το δουν από του 10. Εντάξει. Την εκπαίδευση αυτή μπορείτε να βρείτε στο GreekCoach.gr κάθετο invite. GreekCoach.gr κάθετο invite, I-N-V-I-T-E. Άρα λοιπόν, για κάθε 10 άτομα που μιλάω, που κάνω πρόσκληση, οι 4 με 5 δέχονται να το δουν. Για κάθε 10 που δέχονται να δουν την παρουσίαση, τελικά τη βλέπουν 7 με 8. Θα έχω δηλαδή 2-3 που δεν θα έρθουν να την δουν. Για κάθε 10 που βλέπουν μια παρουσίαση. Ξεκινάνε, ή θα πρέπει να ξεκινάνε, οι 1 με 2 αν είναι τελείως άγνωστοι, ή 2 με 3 αν είναι γνωστοί. Και για κάθε 10 άτομα που ξεκινάνε, 3 με 4 δεν θα κάνουν τίποτα απολύτω. 3 με 4 θα κάνουν λίγα και 1 με 2 θα κάνουν κάτι. Ωραία, για κάθε λοιπόν 10 που ξεκινάνε, 3 με 4 δεν θα κάνουν τίποτα, Τρει με τέσσερι θα κάνουν λίγα και ένα με δύο θα κάνουν κάτι. Συνολικά για κάθε 30 άτομα που εισάγω στην ομάδα μου, οι 10 δεν θα κάνουν απολύτω τίποτα, οι 10 θα κάνουν λίγα, οι 10 θα κάνουν λίγα περισσότερα και ο ένα θα κάνει δουλειά. Ένα στου 30 θα κάνει δουλειά. Άρα, για να βρω έναν που θα κάνει σημαντική δουλειά, που θα γίνει ηγέτη, θα πρέπει να βρω πόσου 30 συνεργάτε. Δεν μιλάω να κάνω 30 εγγραφέ πελατών δηλαδή να κάνουν μερικού πελάτε οι οποίοι θα πάρουν προϊόντα με έκδοση και κάνουν εγγραφή για αυτόν τον λόγο. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάω για ανθρώπου οι οποίοι μπαίνουν γιατί θέλουν να κάνουν δουλειά. Από αυτού λοιπόν, από κάθε 30 τέτοιου, οι 10 δεν κάνουν τίποτα, οι 10 κάνουν λίγα, οι 10 κάνουν λίγα περισσότερα και ένα στου 30 θα κάνει δουλειά. Θα γίνει δηλαδή ουσιαστικά ο ηγέτη σα. Και να σημειώσω τι σημαίνει ηγέτη, αν θέλετε σημειώστε το κι εσεί. Βασικά είναι το εξή παράδειγμα που λέει ότι ε, αν έχει έναν ηγέτη στην ομάδα σου, θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Ωραία. Αν έχει δύο ηγέτε στην ομάδα σου, θα κερδίσει τόσα πολλά χρήματα που, που ουσιαστικά θα χτίσει την οικονομική σου ανεξαρτησία. Την οικονομική σου ελευθερία. Αν έχει δύο ηγέτε. Αν έχει τρει, τέσσερι ή πέντε ηγέτε στην ομάδα σου, μάλλον δεν του μετρά σωστά. Εντάξει. <laughs> Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρείτε ηγέτε και να του εκπαιδεύσετε και να του αναπτύξετε. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, α κάνουμε εδώ πέρα μία σούμα να δούμε τα νούμερα μου πώ διαμορφώνονται. Το οποίο, εντάξει, θα δούμε λοιπόν σε πόσα άτομα θα πρέπει να δείξω τη δουλειά μου, σε πόσα ανθρώπου θα πρέπει να μιλήσω συνολικά. Αν λοιπόν μιλήσω σε 250 με 300 άτομα, θα μπορέσω να κάνω 100 με 120 παρουσιάσει τη επιχειρηματική μου ευκαιρία. Και από τις 100 με 120 παρουσιάσεις θα κάνω 20 με 30 συνεργάτες. Τώρα μιλάμε για το που μπαίνουν, είπαμε για τη δουλειά, όχι για προϊόντα ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Εκεί είναι άλλα νούμερα, είναι παρόμοια νούμερα, αντίστοιχα νούμερα. Ωραία. Και από του 30 συνεργάτε που θα κάνω, οι 10 δεν θα κάνουν τίποτα, οι 10 θα κάνουν λίγα, οι 10 θα κάνουν λίγα, θα κάνουν λίγα περισσότερα και ο ένα θα γίνει ηγέτη. Αν θέλω να βρω ακόμα έναν ηγέτη, τότε θα πρέπει να μιλήσω σε ακόμα 300 άτομα. Τώρα, για να λειτουργήσουν όμω τα νούμερα αυτά, αυτά τα στατιστικά, χρειάζεται να δημιουργηθεί ορμή. Δηλαδή, αν κάνω 300 επαφές, 300 επαφές σε ένα χρόνο, δηλαδή κάνω 100 πλάνα, 100 παρουσιάσεις σε ένα χρόνο, τότε δεν θα μπορέσω να δημιουργήσω την απαραίτητη ορμή. Ένα καλό χρονικό διάστημα είναι 90 ημέρες. Ιδανικά είναι 30 ημέρες. Να το κάνω μέσα σε ένα μήνα. 300 προσεγγίσεις σε ένα μήνα. Δεν είναι πάρα πολλέ, είναι 10 ημέρα. 300 προσεγγίσεις σε ένα μήνα θα μου δώσουν 100 με 120 παρουσιάσεις μέσα στο μήνα αυτό, και 20 με 30 νέου συνεργάτε. Δεν χρειάζεται να κάνετε φυσικά ένας προς ένα προ ένα παρουσιάσει. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν βίντεο, μπορείτε να καλείτε σε παρουσιάσει σε ξενοδοχεία, σε γραφεία. Μπορείτε να, να μαζέψετε 3-4 άτομα να του κάνετε ένα webinar, να του βάλετε να δουν αυτοματοποιημένα webinar. Χρησιμοποιήστε δηλαδή εργαλεία για να κάνετε τι παρουσιάσει σα. Αλλά αυτά είναι τα νούμερα και αν το κάνω αυτό για 90 ημέρε, δηλαδή 3 μήνε στη σειρά, 300 προσεγγίσεις αυτό το μήνα, 300 των άλλων και 300 των άλλων, και κάνω 30 γραφες 30 30-30, τότε μπορώ να δημιουργήσω μια πολύ σημαντική ορμή και ανάπτυξη στην επιχείρησή μου. Και θα ήθελα να κλείσω με το εξή. Ο Bill Britt, ένα πολυεκατομμυρίουχος τη Samway, είχε πει το εξή, ότι δεν υπάρχει μυστικό. Απλά έδειξα το πλάνο σε 1200 άτομα, 900 μου είπαν όχι. Και μόνο 300 γράφτηκαν από του 1200. Από του 300, μόνο οι 85 έκαναν κάτι. Από αυτού του 85, μόνο οι 35 το είδαν πιο σοβαρά. Και από αυτού του 35, οι 11 με έκαναν εκατομμυρίου. 11 στου 1200. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια, αν θέλετε, ένα πράγμα που κρατήσατε από τη σημερινή εκπαίδευση. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε χρήσιμο. Παρακολουθήστε το ξανά και ξανά κάθε μέρα για τις επόμενες 7 ημέρες και προωθήστε το ή βάλτε στα σχόλια ένα-δύο ονόματα από συνεργάτε σας που ίσως οι εσφαλμένες προσδοκίες που μπορούν να έχουν τους κάνουν να απογοητεύονται πολύ εύκολα. Για περισσότερα από 900 άρθρα και βίντεο πάνω στη δουλειά μας μπείτε στο blog μου network Βάλτε δράση, μείνετε συνεπείς στο πλάνο σας και κάντε αυτόν τον Αύγουστο τον Αύγουστο του 19 να είναι ο καλύτερο Αύγουστο που είχατε ποτέ. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Σα εύχομαι καλό βράδυ και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.